Σε άμορφη μάζα μετατράπηκε το κόκκινο μονοκινητήριο αεροσκάφος που συνετρίβει σε αυλή σπιτιού στην περιοχή Χαριά της Ηλίας. Ο τραγικός απολογισμός του μοιραίου αεροπορικού δυστυχήματος, ο πιλότος και ο συνεπιβάτης που βρέθηκαν απανθρακωμένοι στο σημείο από τις αρχές. Είναι όλη η μικρή κοινωνία της Χαριάς σοκαρισμένη από αυτό το γεγονός, από αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη στην περιοχή μας. Ο Δημήτρης ήταν, μιλάω για τον Δημήτρη τώρα, η απόλυση είναι δύο, δεν είναι μία, αλλά επειδή ο Δημήτρης έτυχε να είναι από την περιοχή αυτή. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Μεσολόγγι. Το σχέδιο πτήσης ήταν μέσω φράγματος ποινιού, καράτουλας, πύργου και κατάκολου. Να προσγειωθεί και πάλι στο Μεσολόγγι. Δυστυχώς όμως, περίπου 45 λεπτά μετά την απογείωση, το αεροπλάνο συνετρίβει στο χωριό Χαριά Ηλίας. Συνέβη 100 μέτρα από το σπίτι του. Εκεί που αγρότηκε, δηλαδή εκεί που μεγάλωσε και πήγε σχολείο, εκεί άφησε και την τελευταία του πνοή. Ο 58χρονος πιλότος ήταν εκπαιδευτικός και ιδιαίτερα αγαπητός στο χωριό του, όσο και στον τόπο κατοικίας του, την Αμαλιάδα. Ενώ ο 58χρονος συνεπιβάτης σκόπευε σύντομα να αγοράσει δικό του αεροπλάνο. Και πολλές ώρες πτήσης ήταν ένας έμπειρος χειριστής μονοκινητήριου αεροπλάνου, αλλά τελικά δεν έφτανε μόνο αυτό από ό,τι αποδείχθηκε. Δεν ξέρω τι έφταξε, δεν ξέρω τι συχνά περιμένουμε την Επιτροπή των Πυρογνωμόνων να μας πούν. Στο σημείο έσπευσε η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και πραγματοποίησε αυτοψία για την διερεύνηση των αιτιών του αεροπορικού δυστυχήματος στη Χαριά Πύργου. Φωτογράφησαν τον χώρο και συνέλεξαν όσα στοιχεία μπορούσαν ώστε να βοηθήσουν προκειμένου να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα.